Το εκλογικό αποτέλεσμα και η ανατροπή των συσχετισμών με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2012 προκάλεσε, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, σφαγή κορυφαίων στελεχών. Το ΠΑΣΟΚ υποεκπροσωπείται πλέον στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ η Νέα Δημοκρατία διασώζεται λόγω του εκλογικού νόμου και των πόνους των 50 ευρών. Έτσι, στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, ο πίνακας σταυρών υποψηφίων από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ έχει ως εξής. Τιμωσίδης Μιχάλης 7.861. Παπουτσής Δημήτριος 6.015, Εμινίδης Σάβας 3.411, Κευρεκάκης Χρυσόστομος 1.134, Ντόρλη Κατερίνη 1.128, Ασλανίδου Δίνα Ευαγγελία 857. Για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο πίνακας σταυρών υποψηφίων έχει ως εξής. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος 7.895, Καλατζής Γεώργιος 6.426, Πασχαλίδης Ιωάννης 5.251, Κλιτσικότης Κωνσταντίνος 5.023, Κουρτίδου Ειρήνη 3.939, Φιλιππίδου Μανιού Μαρίνα 2.281. Για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο πίνακας σταυρών υποψηφίων έχει ως εξής. Εμμανουηλίδης Δημήτριος 3.127, Βασιλείας 2.753, Βασιλείου Λασκαρίδου 2.508, Σωτηριάδη Σωτήριος 2.172, Γρέτσι Κουέγλη 2.011, Τατσόγλου Ιωάννης 1.892. Για το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Γαργανουράκης έλαβε 2.038, η κυρία Παπαγιάννη 1.914, ο κύριος Γούλας 1.878, η κυρία Μουρατίδου 1.575, ο κύριος Τσακίρης 1.553 και η κυρία Γκανιάτσου 1.281.